Και στο Βήμα βρέθηκε, Στέλλα, πριν από λίγο ο Παύλος Πολάκης, μίλησε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, Λίνα, πήρε το λόγο ο κύριος Πολάκης μετά το γύρο των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Επανέλαβε τα περί πραξικοπήματος, που είναι και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το χθεσινό επεισόδιο. Είπε ότι παρέμενε στο βήμα της Βουλής για την ώρα που είπαμε ότι είχε διακοπεί η συνεδρίαση, διότι περίμενε τον πρόεδρο να του απευθύνει μομφή και ότι δεν έκανε κατάληψη. Και από εκεί και πέρα άρχισε να μιλάει για την υπόθεση της Νοβάρτης, με αφορμή και την αρχιοθέτηση της δικογραφίας του κυρίου Γεωργιάδη. Δεν τον διέκοψε, να σας πω, ο πρόεδρος της Βουλής. Είπε όσα ήθελε προφανώς να πει ο κύριος Πολάκης, ενδεχομένως σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και από το Προεδρείο της Βουλής για ό,τι συνέβη εχθές. Ο κύριος Γεωργιάδης ακολούθως πήρε το λόγο και εκείνος. Είπε ότι χτες είχε ζητήσει από τον Προεδρεύοντα, τον κύριο Μπάμπη Αθανασίου, να αφήσει τον κύριο Γεωργιάδη να μιλήσει και έφερε στη Βουλή την πράξη αρχιοθέτησης της δικογραφίας του, όπως είχε ζητήσει χτες ο ΣΥΡΙΖΑ, να σας θυμίσω, 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή τους είχαν ζητήσει να φέρει στη Βουλή αυτή την πράξη αρχιοθέτησης, που κατά τον κύριο Γεωργιάδη αυτή η πράξη πιστοποιεί ότι δεν ωφέλησε επουδενή την εταιρεία Νοβάρτης.